Έπιασαν τόπο τελικά οι κινητοποιήσεις των Δήμων του Ημιτού που αντιτάχθηκαν στην ευνηδιαστική κατασκευή 36 κατοικιών για τους αξιωματικούς στη Β' ζώνη Ημιτού σε στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όπως αποδείχθηκε, το μήνυμα του Προέδρου του ΣΠΑΗ και Δήμαρχου Βύρωνα κ. Χαρδαλιά ότι οι προθέσεις του Υπουργείου δεν θα περάσουν και ολομέτωποι συσπήρωση των Δήμων ανέστειλαν τους σχεδιασμούς του στρατού. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε την αναστολή των εργασιών. Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα. Στέλνουμε το μήνυμα που μας θέλει όλους. Πέρα από μικροκομματικές, μικροπαραταξιακές, μικροπολιτικές λογικές, να ενώνουμε δυνάμεις και να στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, στο κράτος, ότι ο Ημιτός δεν αντέχει ούτε ένα ακόμα μετραδάκι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς στην πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να χωροθετήσει μέσα στην Β' ζώνη Ημιτού σε ένα επί 2,5 χρόνια ανενεργό στρατόπεδο κλειδωμένο με λουκέτο την κατασκευή 36 κατοικιών και την επιβάρυνση του Ημιτού με 2.000 κυβικά ακόμα μετό. Απαιτούμε το άμεσο σταμάτημα των εργασιών, απαιτούμε την απομάκρυνση των στρατοπέδων και την απόδοση του συγκεκριμένου στρατοπέδου της πρώην 350 στην τοπική αυτοδιοίκηση για δημιουργία χώρου πρασίνου και μόνο. Ζητάμε την άμεση ίδρυση δασαρχείου στον Ημιτό, την κατάργηση επιτέλους της αμαρτωλής Β' ζώνης υπέρ της πρώτης, την απομάκρυνση όλων των οχλουσών εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων από το βουνό, τη δημιουργία φορέα διαχείρισης με τη συμμετοχή πάνω απ' όλα της τοπικής αυτοδιοίκησης και το σημαντικότερο, την ανάπτυξη του βουνού σε εθνικό πάρκο. Είχε προηγηθεί βέβαια δυναμική κινητοποίηση, νομική και πολιτική, που προμήνει μια μεγάλη σύγκρουση. Οι δήμαρχοι των όμορων Δήμων στον Ημιτό διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίς το πρωί για να εμποδίσουν συμβολικά τα συνεργεία να μπουν στο στρατόπεδο εργοτάξιο. Ανάρτησαν πανό με συνθήματα για την προστασία του Ημιτού έξω από το στρατόπεδο και έκοψαν τα σειρματοπλέγματα παράπλευρου οικοπαίδου που, όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, αυθαίρετα είχε περιφράξει το Γενικό Επιτελείο Απεραιροπορίας. Στη διαμαρτυρία παραβρέθηκε εκ μέρους της Νομαρχίας και ο τέος Αντινομάρχης κ. Χάρης Πασβαντίδης. Είναι αδιανόητο την ώρα που η φύση στην Αττική μπαίνει σε ένα φέρετρο στον Ημιτό να δημιουργούνται φέρετρα.